Καταρχάς να σας πω ότι βρισκόμαστε στην Θεσσαλονίκη σε ένα κριτικό εστιατόριο και σας έχουμε προσκαλέσει για να ξεκινήσετε να γευτείτε κάποιες κριτικές συνταγές και γεύσεις, να πάρετε ένα άρωμα και μια γεύση από την Κρήτη. Πραγματικά έχετε δίκιο, είναι μια χρονιά άμεσως μετά την πανδημία που φαίνεται να υπάρχει μια κανονικότητα, να έχουμε φτάσει στα επίπεδα του 19 που ήταν χρονιά ορόσημου. Και αν θέλετε να σας δώσω και ένα στοιχείο για τον Οκτώβριο, τα τελευταία στοιχεία του Οκτωβρίου, έχει ξεπεράσει κατά πολύ τον Οκτώβριο του 2019 κατά 18,5%. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δείχνει μια δυναμική στο κομμάτι του τουρισμού. Να δεχτούμε ότι υπήρχε η εκτείναξη αυτού που λέμε το ελαττήριο μετά τον κορονοϊό και ο κόσμος είχε την ανάγκη να ταξιδέψει. Όμως, αν δούμε τη συνολική εικόνα και τη μεγάλη εικόνα και για την Ελλάδα και για τη Θεσσαλονίκη που βρισκόμαστε, αλλά για την Κρήτη γενικότερα, η τάση είναι αυξητική. Γίνονται αρκετές επενδύσεις στο νησί και από ιδιώτες. Οι φορείς πια έχουν αντιληφθεί, αντιλαμβάνονται και τα τελευταία χρόνια, αλλά έχουν αντιληφθεί ότι μια κεντρική στρατηγική πρέπει να οδηγεί σε ένα απτό αποτέλεσμα στον τουρισμό. Στην Κρήτη ειδικότερα, να πούμε ότι η συμμετοχή του τουρισμού στο ΑΕΠ είναι 47%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τη σπουδαιότητα που έχει ο τουρισμός για το νησί. Στο Ηράκλειο μπορεί να είναι κατά κάτι μικρότερο, προσεγγίζει όμως και στο Ηράκλειο το 40%, είναι λίγο κάτω από το 40%. Σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτή τη λογική, αποδεχτήκαμε με τιμή και πολύ χαρά την πρόσκληση της έκθεσης Φιλοξένεια, της μεγαλύτερης, αν θέλετε, τουριστικής έκθεσης της χώρας, να έρθουμε ως τιμόμενος Δήμος. Και αυτό που υποσχεθήκαμε είναι όχι μόνο να έρθουμε για να παρουσιάσουμε το Ηράκλειο ως προορισμό, αλλά να σας μεταφέρουμε την εμπειρία των επισκεπτών που έρχονται στον τόπο μας.